Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νίκο Παπαναστάση, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαρδούνια. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, πολεμάμε. Πολεμάτε. Είναι πολλά τα παιδιά. Είναι πολλά. Λοιπόν, είπε ο κύριος Κουτσούμπα σήμερα ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζουν ως λύση για τα λαϊκά προβλήματα την ίδια την αιτία. Για να δούμε τι εννοεί. Και υπονοείται κιόλας ότι τι ΣΥΡΙΖΑ, τι Νουδού. Η θέση δική μας δεν είναι τι ΣΥΡΙΖΑ, τι Νουδού. Είναι ότι και οι δύο έχουν σαν βασικό κορμό της πολιτικής τους την στήριξη του κεφαλαίου, τη στήριξη των μεγάλων μονοπωλίων και ουσιαστικά, επειδή δεν είναι δυνατόν να στηρίζεις την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και να είσαι και φιλολαϊκός, από την άλλη μεριά γονατίζει η πολιτική τους και είναι κάτι που το ξέρουν, το βιώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, το λαϊκό εισόδημα και γενικά ρίχνει δραματικά το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων. Αυτό είναι μια κατάσταση που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το βιώνουν, γιατί αν θέλετε είναι ένας κανόνας, μόνο με το ξεζούμισμα των εργαζομένων, με το άνοιγμα δηλαδή της ψαλίδας ανάμεσα στην αύξηση παραγωγικότητας και των μισθών, μπορεί να αυξηθεί και η κερδοφορία του κεφαλαίου. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Βέβαια, για να συμβεί αυτό βλέπουμε ότι εξαφανίζονται και τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα τα οποία υπήρχαν και γενικά επικρατεί μια εξαιρετικά αντεργατική ατμόσφαιρα στους χώρους της εργασίας. Και βέβαια, κερασάκι στην τούρτα, και εδώ πέρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση ή και δεν αμφισβητείται αυτό, ότι είναι τους τελευταίους μήνες η ακρίβεια που έρχεται να γκρεμίσει ό,τι είχε παραμείνει όρθιο. Ακρίβεια όμως, αν μου επιτρέπετε, είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι μια εισαγόμενη ακρίβεια που οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους. Άρα λοιπόν λέει μην κάνουμε σπέκουλα πάνω σε αυτό και η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει στηρίξει, έτσι λέει η κυβέρνηση, και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης σήμερα εξήγηλε στην ομιλία του και τρία μέτρα ενίσχυσης των υγειονομικών, των χαμηλοσυνταξιούχων και των αναπήρων. Ναι, ας ξεκινήσουμε από το αρχικό, ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Αναντήρητα ένα σημαντικό μέρος, όχι όμως και το απόλυτο. Όσον αφορά την ακρίβεια, αν θέλετε ενοχοποιείτε για την ακρίβεια, είναι η αύξηση της τιμής των υδρογονανθράκων. Του πετρελαίου δηλαδή και του φυσικού αέριου. Βεβαίως και αν θέλετε έχει βάση αυτή η άποψη. Απ' την άλλη όμως, μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά νοιάζεται για το λαϊκό εισόδημα και θέλει να κρατήσει το βιωτικό επίπεδο, να αυξήσει και να το κρατήσει σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο, έχει όπλα στα χέρια της. Ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε τροπολογία με την οποία ζητούσε από την κυβέρνηση να μην προσμετρείται στις τιμές των καυσίμων ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ. Είναι ένα μέτρο ή δεν είναι? Τι θα συνέβαινε αν εφάρμοζε η κυβέρνηση αυτό, που φυσικά και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκαν απέναντι σε αυτού του είδους της απόψης? Πραγματικά το λαϊκό εισόδημα θα είχε μια ουσιαστική στήριξη. Η κυβέρνηση δεν το έκανε. Άρα εκ προημίου λέμε ότι αυτό είναι απέναντι. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μια αύξηση της τιμής του ρεύματος και δεν είναι αυτή είναι μια σταδιακή αύξηση η οποία είναι εδώ και χρόνια, η οποία πραγματικά προχωράει βήμα-βήμα. Σήμερα η κυβέρνηση ήρθε και δίνει μια επιδότηση στα νοικοκυριά όσον αφορά τα ποσά τα οποία θα καταβάλουν για το ρεύμα, και είναι φανερό ότι επί της ουσίας δεν λύνει τίποτε. Το μόνο το οποίο κάνει, είπε όμως, είναι αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, είπε ότι προφανώς δεν είναι πολλά, απλά είναι ένα μικρό βοήθημα με βάση τη δυνατότητα που έχει η ελληνική οικονομία σήμερα. Το είπε ο Πρωθυπουργός αυτό. Κοιτάξτε, και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος ουσιαστικά του είπε, του απάντησε σε αυτό, ότι με ασπιρίνες δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα. Άρα εμείς η θέση μας είναι ξεκάθαρη, ότι για τη σφαγή του λαϊκού εισοδήματος είναι συνυπεύθυνη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα αρχίζουν ξανά τις κοκορομαχίες για άλλη μια φορά, παριστάνοντας
τους σωτήρες του λαού μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και βέβαια ο λαός πλέον τώρα έχει γνώση, έχει πείρα και δεν μπορεί να εξαπατηθεί. Τώρα όσον αφορά τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν για τους υγειονομικούς, υγειονομικοί. Δεν, μέχρι τώρα, αν θέλετε, ας πάρουμε το χρονικό διάστημα, κλείσαμε και ένα χρόνο τώρα με την πανδημία περίπου. Οι υγειονομικοί, τα αιτήματα των υγειονομικών και τους θυμάει αυτό, πραγματικά τους θυμάει. Δεν είναι μόνο, αν θέλετε, σε κύριο βαθμό τα εισοδήματά τους, να αυξήσουν τα εισοδήματά τους ή να τα στηρίξουν. Έχουν μια σωρία μέτρων τα οποία πραγματικά αν η κυβέρνηση ήθελε να τους κοιτάξει ουσιαστικά και είχε εφαρμόσει ακόμα και μέρος των ετοιμάτων της, η πανδημία σήμερα δεν θα ήταν σε αυτό το απάνθρωπο, πραγματικά απάνθρωπο, γιατί απάνθρωπα είναι τα αποτελέσματα, τα βιώνουν κάθε μέρα, θανάτους, ουσιαστικά αναπήρους. Είναι ανάπηροι, σε σημαντικό βαθμό οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι γίνανε καλά. Δεν θα τα βιώναν αυτά, γιατί το στάτους το οποίο υπάρχει σήμερα με την εξέλιξη της πανδημίας δεν είναι αυτό. Είναι ότι θα μπορούσε να είναι και καλύτερο. Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα, λέει, για να μην γίνει χειρότερο. Ναι, αλλά υπήρχαν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν, αν θέλετε, στρέψει αυτή την κατάσταση σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Ποια μέτρα όμως είναι αυτά τα μέτρα. Ναι, γιατί, ξέρετε, πρώτα απ' όλα, βεβαίως. Κατηγορεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση. Λες και μια κυβέρνηση δεν θέλει να πάρει μέτρα. Όχι, θα πούμε συγκεκριμένα, κύριε Μπαρδούνια. Εμείς δεν θεωρητικολογούμε. Η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα πίεσης, επίταξης των γιατρών, γιατί δεν φτάνουν. Ας κρατήσουμε το δεν αρκούν οι γιατροί. Άρα η ίδια κυβέρνηση ομολογεί ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένο. Η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι, αντί πάλι να πηγαίνουμε με ασπιρίνες, να γίνουν μόνιμες προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού. Χρειάζονται τώρα στην πανδημία, χρειαζόταν και πριν την πανδημία. Είναι αδικαιολόγητο. Έχει δικαιολογία. Και έχει αιτιολογία η άρνηση της κυβέρνησης. Το ότι δεν τους δεν κάνει μόνιμες προσλήψεις. Γιατί στην πολιτική της, στον σκληρό πυρήνα της πολιτικής της, είναι η ενίσχυση του ιδιωτικού συστήματος υγείας. Και το δεύτερο το οποίο θέλω να πω πέρα από τις μόνιμες προσλήψεις είναι η πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος με χρήματα του ελληνικού λαού, των Ελλήνων εργαζομένων, με δωράκια τα οποία τους κάνει καθημερινά η κυβέρνηση, έχει γιγαντωθεί. Όφιλε η κυβέρνηση λοιπόν αυτό τον σημαντικό τομέα, ο οποίος πραγματικά θα ανακούφιζε τις συνθήκες, θα ανακούφιζε, δεν θα είχαμε διασωληνωμένους, που σημαίνει μέλο θάνατους σε διαδρόμους, σε ράντζα. Ούτε αυτό αμφισβήτηται φυσικά, γιατί τα καθημερινά ρεπορτάζ από τα νοσοκομεία είναι πλέον, τα λένε όλα. Άρα η κυβέρνηση τους ανάπηρους. Τους ανάπηρους. Δεν μιλάμε για τις φιέστες που είδαμε προχθές με άτομα με ειδικές ικανότητες να συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό ή την Υφυπουργό, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, στην καθημερινότητα. Αυτές είναι φωτοβολίδες. Η σκληρή πραγματικότητα για τις οικογένειες των ατόμων τα οποία έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες και εμένα, είναι ότι η πραγματικότητα η εργασιακή τους έχει πετάξει κυριολεκτικά στο περιθώριο. Και αυτές οι φιέστες δεν πρόκειται να συγκινήσουν καθόλου μα καθόλου αυτό το σύστημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι σκληρή. Αυτό θα πρέπει να δουν οι εργαζόμενοι. Ότι η αυριανή μέρα θα είναι λίγο χειρότερη από την σημερινή. Πάντως, κύριε Παπαναστάση, αν δεχτώ αυτό που, την εικόνα που μου δίνετε, σημαίνει ότι θα έπρεπε ο κόσμος να ήταν σε αναβρασμό. Αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένας τέτοιος αναβρασμός στην ελληνική κοινωνία. Εγώ θα έλεγα περισσότερο μία απάθεια, που ουσιαστικά με βάση τις δημοσκοπήσεις μεταφράζεται ότι ένα 40% των συμπολιτών μας θεωρούν ότι ο κ. Μητσοτάκης ένας πολύ καλός πρωθυπουργός. Κύριε Μπαρδούνια, είναι, αν θέλετε, ναι, είναι γεγονός αυτό. Αν πάρουμε τις δημοσκοπήσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα, γι' αυτό καθημερινά πολεμάει, αγωνίζεται στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές παντού, για να δείξει στους ανθρώπους, στους εργαζόμενους, ποια είναι η αιτία του προβλήματος και ποια είναι η λύση, η πρόταση δική μας.
δεν έχει καμία σχέση με την πρόταση της κυβέρνησης της αντιπολίτευσης. Θα σας δώσουμε, θα διορθώσουμε, θα παρέξουμε, θα. Η πρόταση δική μας είναι μία. Μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με το λαό θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιηθεί από τον ίδιο το λαό. Και πραγματικά τα διλήμματα τα οποία βάζει η κυβέρνηση είναι πολύ σημαντικά και φυσικά δεν είναι εύκολο να ξεπεραστούν. Εμείς όλα αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε πως η δουλειά μας δεν είναι εύκολη. Γνωρίζουμε όμως ότι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση είναι νομοτελειακό, αν θέλετε, το στοιχείο του αγώνα. Πάντως δεν πρέπει, θα αλλάξει έτσι. Αν μου επιτρέπετε, όχι κριτική βέβαια, απλά μια δική μου εκτίμηση. Προφανώς κάπου πρέπει να αλλάξετε την προσέγγισή σας. Διότι αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, μάλλον δεν έχει πιστεί ο κόσμος προς την κατεύθυνση που προτείνετε εσείς. Κύριε Μπαρδούνια, εμείς εισπράττουμε την απόλυτη κατανόηση των θεσεών μας στην επαφή που έχουμε με τον κόσμο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Ξαναλέω ότι για να ξεπεραστούν τα διλήμματα τα οποία βάζουν οι αστικές κυβερνήσεις, όχι μόνο οι ΠΑΣΟ, όλες οι κυβερνήσεις, είναι τόσο πραγματικά δελεαστικά. Δεν είναι τόσο εύκολο να συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο εργαζόμενος πρώτα απ' όλα την κατάσταση, την συνειδητοποιεί γιατί τη βιώνει. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή εχέφρον, ο οποίος πραγματικά είναι συνδεδεμένος με την πραγματικότητα και να πει το σύστημα υγείας αυτό είναι το σύστημα υγείας που αναλογεί σε ανθρώπους στον 21ο αιώνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και να είναι άνθρωποι διασωληνωμένοι στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Αυτό είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανένας στους χώρους εργασίας με την εξέλιξη ξανά της τεχνολογίας στον 21ο αιώνα που η ρομποτική πλέον μπαίνει παντού. Που ο χρόνος εργασίας θα μπορούσε να μειωθεί ενώ αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρηματιών, θα μπορούσαν οι εργασιακές συνθήκες να είναι καλύτερα. Το αμφισβητεί κανένας. Κι όμως οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στους χώρους δουλειάς γονατίζουν καθημερινά. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα τι αντιλαμβάνονται. Το αντιλαμβάνονται και το ξέρουν αυτά. Το θέμα είναι να γίνει συνείδηση ότι τη δύναμη την έχουν στα χέρια τους και ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον λαό είναι ο ίδιος ο λαός, που είναι και το κυρίαρχο σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος τώρα. Κύριε Παπαναστάση, και θέλω να ολοκληρώσω την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Αύριο ξεκινάει η Επιτροπή για τις λίστες Πέτσα και τα λοιπά. Για να δούμε λοιπόν, το κόμμα σας έδωσε θετική, ήταν υπέρ το να γίνει αυτή η Επιτροπή. Ποιο είναι το σκεπτικό σας και πιστεύετε ότι γιατί ήταν κακό να δώσει η κυβέρνηση κάποια χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να προβληθούν κάποια κοινωνικά μηνύματα τα οποία στόχευαν να ενεργοποιήσουν τον κόσμο κατά σε πρώτη φάση του μένουμε σπίτι και μετά του να κάνουν εμβόλια. Κύριε Μπαρδούνια, οι λίστες Πέτσα όπως τις ονομάζουμε και τα χρήματα τα οποία δόθηκαν γιατί ως αμοιβή για να προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε μορφής, ιντερνετικά, ηλεκτρονικά και προφανώς, κάθε μορφής, τι, μία προπαγάνδηση, μία εκστρατεία, πέστε όπως θέλετε, με μηνύματα τα οποία θα βοηθούσαν να συνειδητοποιήσει ο κόσμος προβλήματα και λύσεις τα οποία και λύσεις που προτινόμενες λύσεις σε σχέση με τον κορονοϊό. Είναι τι δεν είναι. Είναι. Είναι αδιανόητο ηλεκτρονικά μέσα τα οποία πραγματικά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους ουσιαστικά προβάλλουν την κυβερνητική κυρίως πολιτική αλλά σε κάθε περίπτωση την αστική πολιτική έστω και αν αυτή προέρχεται και από πλευράς της αντιπολίτευσης. Να απαιτείται χρηματισμός για να δοθούν μηνύματα τα οποία αν θέλετε και το αποδεχόμαστε και εμείς τα σώζανε ζωές. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Γιατί δείχνει αν θέλετε αυτό το στοιχείο και την απανθρωπιά αυτού του συστήματος. Ότι θα πρέπει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που αν ανατρέξουμε στις ρίζες δημιουργίας του και τις θέσεις τις οποίες κάποτε εξέφραζε ήταν ότι επιτελεί και κοινωνικό ρόλο. Άρα λοιπόν είναι αδιανόητο για το Κομμουνιστικό Κόμμα να θέλουν πληρωμή μηνύματα τα οποία πραγματικά ήταν της μορφής αυτής θα λύνανε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα βέβαια μπαίνουμε και στην κριτική ποιοι τα πήρανε, πώς τα πήρανε, πότε ανακοινώθηκε,
και όλα αυτά νομίζουμε ότι είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, δεν είμαστε αισιόδοξοι εμείς, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ότι θα λάμψει η αλήθεια, όπως προβάλλουν οι θειασότες αυτών των επιτροπών, θα λάμψει η αλήθεια και θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Το καπιταλιστικό σύστημα είναι συνυφασμένο με τον χρηματισμό, είναι συνυφασμένο με την ρεμούλα, όχι μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και στους εξοπλισμούς και σε κάθε άλλη, το χρησιμοποίησα τους εξοπλισμούς γιατί αν θέλετε είναι και μεγάλα τα ποσά, αλλά και σε κάθε άλλη έκφανση της ζωής. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαναστάση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μαρδούρα. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.